Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και ευχαριστώ πολύ την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για την σημερινή πρόσκληση. Είμαι εργαζόμενος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Cruise Last Mile με τη μορφή του έξτρα διανομέα Courier. Δουλεύω με καθεστώς ημερήσια σύμβαση σε εταιρεία ενοικίασης, χωρίς εταιρικό όχημα και χωρίς σταθερόμενο κάμπο. Ουσιαστικά, οι έξτρα εργαζόμενοι έχουμε τη δυνατότητα να δηλώσουμε βάρδια όταν το ήδη επιβαρημένο φόρτο εργασίας για τους αόριους του χρόνου εργαζόμενους καταντάει μη διαχειρίσιμο. Αντί να προσληφθούν επιπλέον εργαζόμενοι, λοιπόν, η εταιρεία μας δεσμεύει όλους σε ένα καθεστώς ομοιρίας. Αυτή η κατάσταση ενισχύεται με ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που φέρνει η κρίση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον κλάδο των ταχυμεταφορών αλλά και γενικότερα, τη μετατροπή της εργασίας σε μια εντελώς απρόσωπη διαδικασία. Κάθε κομμάτι της δουλειάς υπαγορεύεται αυτόματα από την εφαρμογή, το φόρτωμα, το δρομολόγιο, ακόμα και η επόμενη μας στάση. Γεγονός που δυσκολεύει την επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων και δημιουργεί μια αντίληψη ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ειδικοτήτων και του κόστου εργασίας του κάθε συνάδελφου, μια αντίληψη που καλλιεργεί και η ίδια η εργοδοσία για να δυσκολέψει την οργάνωση και την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την πρακτική είναι και η μονομερής τροποποίηση των ατομικών συμβάσεων που προσπάθησε να μας επιβάλλει η εργοδοσία του προηγούμενου διάστημα, η οποία τροποποίηση μεταξύ άλλων προέβλεπε τη χειροτέρευση των ήδη απάνθρωπων συνθήκων εργασίας, μισθολογικές κυρώσεις, ακόμα και απολύσεις χωρίς τη δυνατότητα αποζημίωσης, άρα και του δικαιώματος στο Ταμείο Ανεργίας, σε περίπτωση ποινής η αφαίρεση του διπλώματος, καθυστέρηση ανανέωσης της άδειας παραμονής των μεταναστών συναδέλφων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόθεση του εργαζόμενου να αποχωρήσει οικειοθελώς. Οι συμβάσεις αυτές προωθήθηκαν μέσω της πλατφόρμας εν ώρη εργασίας, χωρίς προφανώς να μας δίνει τη δυνατότητα και ο χρόνος να τις διαβάσουμε, αλλά και να συνεχίσουμε την εργασία μας χωρίς να την υπογράψουμε, αφού η εφαρμογή δεν μας επέτρεπε να δούμε την επόμενη στάση και άρα να συνεχίσουμε το δρομολόγιο. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε και την αρχή της εισπύρωσης των εργαζομένων στο κρατικό συνδικάτο ΣΕΤΑ, αφού καταφέραμε να καταγγείλουμε άμεσα τις απαράδεκτες συμβάσεις, κάνοντας παρέμβαση την ίδια μέρα στον χώρο εργασίας, αναγκάζοντας και έτσι την εργοδοσία να πάρει πίσω τις τροποποιήσεις. Από όλη αυτή τη διαδικασία αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη ίδρυσης ενός επιχειρησιακού σωματείου στην εταιρεία. Επιπλέον, προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον κλάδο των ταχυμεταφορών είναι πρώτον η ψηφιακή καταγραφή των διαστάσεων και του βάρους ενός δέματος και το μοίρασμα σε εργαζόμενους με σκοπό να φορτωθούν τα οχήματα όσο περισσότερο γίνεται, πολλές φορές ξεπερνώντας τις προδιαγραφές τους. Για να μεγιστοποιείται έτσι το κέρδος της επιχείρησης και χωρίς να υπάρχει καμία έννοια για την υγεία και την ασφάλεια του εργαζομένου. Παρατηρούμε συχνά βαριά δέματα να δίνονται ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου του εργαζομένου. Τα υπερφορτωμένα βανάκια σε βαθμό που δεν μπορείς να δεις καν τους καθρέφτες για να οδηγήσεις και τα μηχανάκια να πέφτουν από μόνο τους από το βάρος μετά από ένα σημείο. Δεύτερο πρόβλημα αποτελεί η αυτόματη χάραξη της διαδρομής βάσει αλγορίθμου και η τροποποίηση του δρομολογίου εν ώρα εργασίας για τις ανάγκες της επιχείρησης πάντα, με αποτέλεσμα να μην δουλεύουμε σταθερά σε κάποια περιοχή, να μην λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει κάποια περιοχή, όπως η έλλειψη ασφαλούς χώρους στάθμευσης ή η ανάγκη για κάποιον συνοδηγό, και να μην υπάρχει όριο στα χιλιόμετρα που καλούμαστε να κάνουμε καθημερινά. Τέλος, η κρίση του προσωπικού μας κινητού και η επικοινωνία μόνο μέσω της εφαρμογής οδηγεί σε παντελή έλλειψη υποστήριξης του εργαζόμενου σε οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίσουμε. Από τα πιο απλά, όπως ένα πρόβλημα στο προσωπικό μας κινητό ή στο GPS, μέχρι και τη βοήθεια σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Αφού καλούμαστε σε τέτοια περίπτωση να δηλώσουμε το ατύχημα μέσω chat με κίνδυνο προφανώς την απόλυση. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση συναδέλφου, όπου ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο με τραύματα, του ζητούταν μέσω chat να επιστρέψει το πνευματικό ποσό των αντικαταβολών μέχρι το τέλος της βάρδιάς του. Αντί η τεχνολογία λοιπόν να βοηθάει και να καλυτερεύει τη λειτουργία του δικτύου διανομής και να διευκολύνει προφανώς τον εργαζόμενο, προσθέτει επιπλέον δυσκολίες στη δουλειά μας με τον τρόπο που αξιοποιείται σήμερα. Παίρνουμε θάρρος προφανώς από το επιχειρησιακό σωματείο της eFood και τους μεγαλειώδεις αγώνες στο προηγούμενο διάστημα των εργαζομένων σε eFood και Gold το προηγούμενο διάστημα. Η υπογραφή συλλογικής σύμβασης στην eFood ήρθε να κατοχυρώσει δικαιώματα και καλύτερους όρους δουλειάς για τους εργαζόμενους, άνοιξε το δρόμο και δείχνει πώς πρέπει σήμερα οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και ειδικότητας να παλεύουν συλλογικά και αδιάσπαστα μέσα από κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία για καλύτερες συνθήκες εργασίας, αύξηση στους μισθούς με αιτήματα που βάζουν στο επίκεντρο την κάλυψη των αναγκών μας που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της υπογραφής της συλλογικής σύμβασης εργασίας.